Χριστό ημών, αδελφότητο.
ο περινάλητος Μεσσίας των προφητών, ο λυτρωτής του κόσμου, θα γεννηθεί από το άμωμο σώμα της Αγίας Μητέρας, που από βούλη Κυρίου θα καταξιωθεί ως και χαριτωμένη Παναγία να φέρει στον κόσμο τον Υιό και Λόγο του Θεού. Το όνομά του Ιησούς, δηλαδή Σωτήρ, Ελευθερωτής. Ο Ιησούς εκτός από την αγάπη μας δίδαξε πως δεν υπάρχει Ανάσταση χωρίς τάφος και ελευθερία χωρίς θυσία. Αυτό είναι το πιο ριζοσπαστικό και παραστατικό μήνυμα ελευθερίας που έφερε ο Χριστός στον κόσμο. Και αυτή την πίστη στην ελευθερία των ανθρώπων διέσωσε από τους αιώνες η ελληνορθόδοξη παραδοσή μας. Αμέσως μετά την άνοση της πόλης, η πίστη αυτή έγινε λαϊκή δοξασία και προφητεία. Πάλε με χρόνια, με καιρούς, πάλε δικά μας πάνε. Έγινε τραγούδι και καημός στα στήθη των Ελλήνων. Ακόμη τούτη άνοιξη, ραγιάδες, ραγιάδες. Τούτο το καλοκαίρι καημένη Ρούμελη. Όσον ανθεί ο Μόσχοβος, ραγιάδες, ραγιάδες, να φέρει το σεφέρι, μοριά και Ρούμελη. Έγινε όρκος στα χείλη των φιλικών. Ορκίζομαι στο όνομά σου, ο Ιερά και Αφλία Πατρίς. Ορκίζομαι στους πολυχρονίους βασάλους. Έγινε το σάρπισμα ελευθερίας στο θούριο του Ρήγα. Ως πότε παλικάρια να ζούμε στα στενά. Έγινε το επαναστατικό μανιφέστο του Ψηλάντη. Ήρθε η ώρα, ο Έλληνες. Ενωθείτε, ο ανδρείοι και μεγαλόψυχοι Έλληνες, εις τα όπλα φίλοι. Η πατρίς μας προσκαλεί. Έγινε τέλος η πολεμική λιαχή των Ελλήνων στα αμέτρητα πεδία των μαχών. Ελευθερία ή θάνατος. Πάντων των υπέρ της πίστεως και της πατρίδος ημών, ευπνεώς αγωνισαμένων και εν δόξους πεσόντων, ενδυσιέρης του έθνους ημών αγός υπάλλεται και πεσχάτων. Αιωνία η μνήμη, αιωνία αυτών η μνήμη. Καταθέτει στεφάνιο ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Κωνσταντίνος Πυλιόπουλος ως εκπρόσωπος της κυβέρνησης.